τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018. Ως εισήγηση, ερώτηση, παρόν ο κύριος Κυριακίδης, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο δεύτερο θέμα, 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018. Ως εισήγηση, ένα λεπτό λίγο να δώσω το λόγο στον εισηγητή και μετά θα κάνετε τις ερωτήσεις. Ο λόγος στον κύριο Ντότη. Ερωτήσεις, συνάδελφοι, κύριε Φελατζίδου, είναι ερώτηση. Έχει μια αναμόρφωση για κερκίδες στην Ιωκεσάρια. Ναι. Να ρωτήσω λίγο πότε είχαν γίνει, επειδή νομίζω ότι ήταν πρόσφατα. Έχει δηλαδή κατά χρόνο δύο που είχαν γίνει κερκίδες και δεν ξέρω ακριβώς. Τι θέλω λίγο να μάθω γιατί γίνεται. Και το δεύτερο, έχει γενικά περίφραξη δημοτικών εκτάσεων, λέει 25.000 και 17.000. Καινούργια είναι αυτά, δηλαδή χρειαστήκαμε κι άλλα τόσα υλικά περίφραξης, τι απόλυτα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, συνάδελφοι. Κύριε Ντότη, έχετε το λόγο. Κύριε Ντούρο, έχετε το λόγο. Όσον αφορά το κύριο της Μεγισάγας, πρόκειται για εργασίες συντήρησης όχι στην κερκίδα του κόσμου που έγινε, εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στόχων των αυξημένων ανακών που είναι στο γήπεδο αυτό, επειδή η ομάδα που έχει στην τρίτη τεχνική κατηγορία και χρειάζεται να γίνουν κάποια πράγματα για να κάνουν σχέση κυρίως με το θέμα των δημοσιογράφων του χώρου που είναι η Δημοκρατία και χάρη των αγώνων. Όσον αφορά τα άλλα, είναι η ΙΘΑΝ περίπτωση που όντως είναι πολύ απαιτητικά σε πάρα πολλούς αθλητικούς χώρους, ένας από τους οποίους είναι και το βελτιστικό του Βατανιακού και άλλοι χώροι που είναι εντός δημοτικών υποδομών, αλλά και αγροτικών εκτάσεων και εκτάσεων εκτός από το δημοτικό υποδομό. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος ομόφωνα. Παρόν ο άλλος δρόμος. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Τρίτο θέμα, ίδρυση κανονισμού λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου των Χρωμάτων του Δήμου Κατερίνης. Συνάδελφοι, εκ παραδρομής αναφέρθηκε εισηγητής ο κύριος Ντότης. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Παπαζιώγας. Κύριε Παπαζιώγα, για τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, ζητάω την υπερψήφιση του συγκεκριμένου θέματος. Το πρώτο κομμάτι σε μια πάλι στην περίοδο 7 Δημοκρατία του 5 Γενάρη. Φιλοσοφία και έτσι που έχουμε πάρει συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία το άρθρο 5 στον καθορισμό χώρων αυτών των αλουδιά, παρακαλώ και το ψήφισε. Ερώτηση, κύριε Ανανιάδη. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Ντούρος ζήτησε το λόγο. Θα λίγο να γίνει να διευθυμιστεί το άρθρο 5, το Α, που λέει ότι η ξύλινη κίσκη, επειδή ο λογράφος αναφέρεται 30, αριθμητικά 27, και στην αρρύθμιση που είναι μέσα η ξύλινη κίσκη, όσο θα αναλυτικά, είναι 32. Πώς έγινε κάποιο... Κύριε Παπαζιώγα. Όχι, όχι. Αυτά που αναφέρει 27 λογράφους μέσα είναι για εμπορική εκμετάλλευση. Αλλά τα λογράφια είναι του Δήμου Κατερίνης, είναι αυτά που δίνουμε, παρακολούμε σε όμως, ωραία, αυτά τα έπρεπε έτσι όμως, φαίνεται 30 ολογράφηση που στα αρνητικά. Είναι το άλλο, 32. Όλα αυτά είναι 32. Είναι τυπογραφικό το λάθος, κύριε Παπαστιώγα, λέει. 32 και σε παρένθεση 27. Να γίνει η διόρθωση αυτή. Και ακόμη στο θέμα του ωραρίου, επειδή είναι 11.30, 11 το βράδυ, είναι κάνω λάθος. Όταν είναι οι συναυλίες που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, τότε τι γίνεται. Αν μου έχουν πρόβλημα αυτή, έχω σου λέμε ανοιχτά παραπάνω. Ο κύριος Παπαζιώγας. Περισσότερες συναυλίες τελειώνουν έγκρονα, σύμφωνα με το πρόβλημα. Ο κύριος Ανανιάδης, έτσι τον λόγο. Θέλω να πιστεύω ότι
όπως εκπαραδρομείς δείτε λάθος εισηγητής, έτσι και εκπαραδρομείς μας δώσετε και λάθος εισήγηση. Γιατί μέσα στο εισήγηση που είχαμε, μιλούσε μόνο για την ιδέα, για το πόσο σας πούμε τιμολόγηση της ρέμματος. Από εκεί είναι, εισήγηση είναι όλα. Μόνο εκείνο υπήρχε μέσα. Τι ώρα μέχρι σε μια δύο ώρα που το κοιτάξαμε, αυτό υπήρχε μέσα. Ηλεκτρονικά. Τέλος πάντων, επειδή εμείς αυτό είχαμε, αυτό κοιτάξαμε και ενημερώσαμε και επειδή δεν είχαμε μπροστά τον κανονισμό για να το μελετήσουμε, θα το ψηφίσουμε πάρα. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην τοποθέτηση. Ναι, τοποθέτηση. Κύριε Φελατζίδου. Λοιπόν, παρόλο που την πρώτη χρονιά είχαμε υπερψηφίσει όλη την διοργάνωση παρκοχρωμάτων και πέρυσι και φέτος θα κάνουμε το ίδιο, θα καταψηφίσουμε, γιατί πάρα πολλά πράγματα γίνονται εφικτό, πάρα πολλά πράγματα δεν στον απολογισμό, ναι, απολογισμό από τον περίμενο, με διάφορα πράγματα ξεφεύγουν, οι διαφορά γίνονται κτλ. Γι' αυτό καταψηφίσουμε για τους ίδιους λόγους που είπαμε πέρυσι. Συνάδελφοι, περνάμε στην ψήφιση του θέματος. Ο κύριος Μπογιώργος έχει το λόγο. Δεν ακούγεστε καθόλου. Πολλά πράγματα γίνονται εκρηκτό. Νομίζω κάτι αναφέραμε και στις συζητήσεις κατά τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, ότι εκρηκτό δεν γίνεται τίποτα σκοπό από το χρωμάτο. Όλα γίνονται μέσα με διαφάνεια και μέσα από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα τα τιμολόγια τα οποία έχουν στη διαψήφιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλες οι αποφάσεις γίνονται σύμφωνα νομότυπα και με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Μάλιστα να σας υπενθυμίσω ότι ό,τι χρονιά που συμμετείχα και είχατε υποψηφίσει στο θέμα, ότι υπήρχε μια επιτροπή παρακολούθησης, στην οποία συμμετείχα και όλα. Άρα, ήταν πλήρης γνώστρια σχετικά με όλα το τι γινόταν στο πάνω χρωμάτων. Έτσι, πιστεύω ότι σας ξέφυγε αυτό που είπατε όλα εκρηκτό. Πραγματικά, ας πούμε, κάτι πρέπει να πάρετε πίσω, γιατί το πάνω χρωμάτων είναι πιο πλήρη διαφάνεια. Συνάδελφοι, περνάμε στην ψηφοφορία του θέματος, χωρίς να κάνουμε διάλογο. Δευτερολογία λέγεται. Δευτερολογία. Όχι διάλογο, δευτερολογία. Λοιπόν, και την πρώτη χρονιά που ήμουνα στην Επιτροπή Παρακολούθησης, καταψήφισα στο τέλος την απόφαση της Επιτροπής, γιατί άλλα πράγματα είχαμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα πράγματα γίνανε. Μιλούσανε για ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθούσαν εθελοντικά. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι 20 άνθρωποι δουλέψανε εκεί πέρα. Δεν μάθαμε και γιατί, ούτε ποιοι δουλέψαν, ούτε πώς τους πήρανε, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Είχαμε πει στην αρχή του Ιντρίκαλα θα μπήκε την επόμενη δεν θα μπει, τελικώς ξαναβήκε το Ιντρίκαλα. Παρόλα αυτά και το οικονομικό προϋπολογισμό πέρσι στον απολογισμό υπήρχαν ενστάσεις και από εμάς οι οποίες δεν γίναν ξεκάθαρες. Το εκρηκτό δεν αναφέρεται ούτε στο ότι κρύβεται ή τρώνε χρήματα, αναφέρεται στο πώς γίνονται όλα τα έξοδα που πηγαίνουν, οι αναθέσεις κτλ. Δευτερολογία ήταν της κυρία Χαριατζίδου. Δεν μπορείτε τώρα, κυρία Ταρλανιάννη, όταν κάποιος έχει δευτερολογήσει να μιλήσετε. Νομίζω το γνωρίζετε. Δευτερολογία ήταν. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συνάδελφοι, περνάμε στην ψήφιση του θέματος. Καταψηφίζει ο άλλος δρόμος, το ανέφερε και προηγουμένως. Κατά ο κύριος Κυριακίδης, έχει έρθει και ο κύριος Φάκας, το καταψηφίζει. Παρόν η λαϊκή συσπήρωση, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε, συνάδελφοι, στο τέταρτο θέμα, έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων και διενέργειας δημοπρασιών στο πλαίσιο λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου των Χρωμάτων του Δήμου Κατερίνης. Συνάδελφοι, και εδώ η παραδρομή αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Ντόδη ως εισηγητή. Εισηγητής είναι ο κύριος Παπαζιώγας. Ως εισήγηση, το θέμα. Κατά ο άλλος δρόμος, κατά ο κύριος Λαϊκή Συσπήρωση, κατά ο κύριος Κυριακίδη, παρόν η Λαϊκή Συσπήρωση, κατά ο κύριος Κυριακίδης και ο κύριος Πάκας. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Πέμπτο θέμα, έγκριση πρωτοκόλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Ως εισήγηση, συνάδελφοι, ομόφωνα. Κατά ο κύριος Κυριακίδης, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Έκτο θέμα, διαγραφή οφειλών από αποδεδοτικούς καταλόγους. Ως εισήγηση, ομόφωνα. Ομόφωνα το έκτο θέμα, έβδομο θέμα, καθορισμός αμοιβής δικηγόρων και υποθέσεις που τους ανατέθηκαν. Κατά η λαϊκή συσπήρωση, παρόν ο άλλος δρόμος, παρόν κατά ο κύριος Κυριακίδης, κατά ο κύριος Πάκας, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όγδοο θέμα, μίσθωση κοινόχους του χώρου στην πλατεία Δημαρχείου για τη διενέργεια του πρώτου Street Food Festival Κατερίνη. Ως εισήγηση. Να ακούσουμε λίγο την εισήγηση.
Το λόγο έχει ο κύριος Δόντης. Υπάρχει μία αίτηση της εταιρείας People Presence Kike, η οποία ζητάνε να μισθώσουν την δόκα του χώρα στην πλατεία Τιματίου, εδώ μπροστά, για να διοργανώσουν το πρώτο street festival, food festival στην Κανερίτη. Έχουν φέρει όλα τα ζούμενα δικαιολογητικά και ζητάμε την ψήφιση. Πόσα τετραγωνικά, με τι εντός... 18 οικίσκη, 18 στάρτα τοποθετητούν, από τρία τετραγωνικά. Πάνω στους κατηφέδες, πάνω στους κατηφέδες, πού θα χωρέσουν τα 18. Όχι, όχι, θα τοποθετητούν το στάδιο στο Δημαρχείο, ανάμεσα στα πέτα και σε μία κάθε και γραφή, όπως κατεβαίνουν την ξάπωση, για 2 ημέρες. Ποιοι είναι αυτοί οι πλησιά μας εταιρεία, ποιοι είναι. Όχι, είναι από Αθήνα. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Δεν είναι συνδιοργάνωση με τότε το Κατερίνης. Αλλιώς θα ήταν το θέμα συνδιοργάνωση, δεν είναι συνδιοργάνωση. Καλά, έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη. Λάζω πόσο. Μπορεί και να μεταπτυσσάρω. Υπονοείτε κάτι. Ακούστε με, ακούστε. Θα μπορούσε να είναι, λέει, μίσθωση και θα μπορούσε να είναι και συνδιοργάνωση. Θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, μίσθωση. Όχι, δεν θα κάναμε σε καμία περίπτωση συνδιοργάνωση με μια εταιρεία η οποία κάνει μια, είναι κερδοσκοπική, η οποία κάνει μια εμπορική δραστηριότητα. Με τι μίσθωμα θα το δώσουμε. Με το Δήμο Κατρίνης δεν υπάρχει. Με τι μίσθωμα θα το δώσουμε. 500 ευρώ. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα το θέμα. Κατά η λαϊκή συσπήρωση, κατά ο κύριος Πάκας και ο κύριος Κυριακίδης. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία απέναντι. Συνάδελφοι, το θέμα 9, 10, 11, 12 που αφορούν, που είναι παρόμοια θέματα, να συζητηθούν μαζί. Συνάδελφοι, μ' ακούτε. Το 1, το 10, το 11 και το 12 να συζητηθούν μαζί. Οι σαλάτες με χαϊσέλη. Κύριε Τούρο, είστε το λόγο. Πρόκειται για την υποβολή πρόταση στο πρόγραμμα Leader για κατάσταση και βελτιώση. Βελτιώση οικοδομών εντός οικισμών και πιο συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Παραλίας, στην Δημοτική Ενότητα Περίστασης και Κατηφαίας αφορά η μία δράση, δηλαδή στην ουσία μιλούμε για αποκατάσταση και βελτίωση των υποδομών στην οδομία εσωτερικά στους οικισμούς όπου παρουσιάζουν πολύ μεγάλα προβλήματα και τα οποία θα γράψει η Διευθυνσία. Στην Δημοτική Κοινότητα Καλυφθέας, στην Δημοτική Κοινότητα Περίστασης, έχουμε έναν προϋπολογισμό συνολικά 345.468,46 ευρώ. Στην Δημοτική Ενότητα Κορινού και στην Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου, έναν προϋπολογισμό 172.000,07 ευρώ. Στην Δημοτική Ενότητα Πέτρας, το κυκνότητα λόγου και το κυκνότητα Αγίου Δημητρίου 346.094,73 και στην Δημοτική Ενότητα Κατερίνης, Δημοτική Κοινότητα Σπορώνου, έναν προϋπολογισμό και 249.298,88 ευρώ. Μιλούμε για αποφάσεις οι οποίες αφορούν καταρχήν την απόφαση για την έκθεση μελέτης τηλεφώνου δημοκράτησης, την υποβολή της σχετικής πρότασης του νομισμού ομάδας έργου και του νομισμού του Δημοκρατήρου στο Σπορία Λειτουργίας και Συντήρησης και την ανάλυση της λειτουργίας και συντήρησης του έργου και αναφερόμενος την ομάδα έργου, ξεκινώντας από την Δημοτική Ενότητα Κατερίνης, από την Εθνική Υπηρεσία της Μαλίου για Αγάπη, από την Οικονομική Υπηρεσίας και από τον προγραμματισμό του κ. Παναγιωτήδης, την Δημοτική Ενότητα Παραλίας, από την Εθνική Εκκλησία κ. Καραγεννίδης, από την Οικονομική κ. Κυριακίδης και από την Οικονομική, από την Προγραμματισμό κ. Κώστα, στη
δημοτική ενότητα κορινού, ότι ο Κύριε Ντρού, αναφέρατε και στις τέσσερις ενότητες όλες. Υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Ανταραγιάννη, ερώτηση. Επειδή δεν ξέρω τη διαδικασία, σήμερα εμείς άμα πούμε ναι, εγκρίνουμε μελέτη, τέτοια, όλο μέχρι το τέλος. Έχουμε λάβει γνώση, ας πούμε, τι ακριβώς λέει εδώ πέρα μέσα το καθένα, αν έχει λάβει γνώση. Έχετε άλλη ερώτηση. Κάντε την ερώτηση για να απαντήσει συνολικά ο κύριος Ντούρος. Αυτή ήταν η ερώτησή σας. Έχετε κάτι άλλο. Δεν έχουν λάβει. Δηλαδή όλα αυτά που εμείς σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε για έγκριση μελέτης και τέτοια δημοπράτησης, υποβολή πρόταση, ορισμό ομάδας έργου, ορισμό του Δήμου ως φορέα λειτουργία και συντήρηση. Όλα αυτά εμείς τα ψηφίζουμε σήμερα και αποξενωνόμαστε πια, δηλαδή, από το ζήτημα. Θα πάει μόνο του. Υποτίθεται ότι όλα αυτά εμείς τα ξέρουμε σήμερα και τα εγκρίνουμε ότι έγιναν όπως πρέπει, ή θα έρθει και σε κάποιο δεύτερο στάδιο εδώ πέρα, θα ενημερωθούμε για ό,τι γίνεται. Κύριε Ντούρο, να κάνουν όλοι οι συνάδελφοι τις ερωτήσεις και να απαντήσετε στο τέλος. Κύριε Αρβανίτη, είχε ερώτηση. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω, με κάλυψε κατά κάποιο τρόπο η κυρία Νταραγιάννη, εάν πραγματικά αυτή την ώρα ψηφίζουμε για τη μελέτη ή για, ψηφίζουμε για όλο το έργο, του να γίνει ολόκληρο το έργο. Άρα την ίδια ερώτηση έχετε. Και επιπλέον, ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή επί 10 χρόνια, τουλάχιστον στο διαμέρισμα στην κοινότητα του Σβορώνου, που είμαι κάτοικος 10 χρόνια τώρα, δεν έχει γίνει ούτε μία παρέμβαση και περνάμε πάνω από τρύπες για να φτάσουμε στα σπίτια. Μέχρι ότου γίνει αυτό το έργο, όταν και αν και εφόσον θα γίνει κάποια παρέμβαση στο δικό δίκτυο, στο Σβορώνου, διότι πλέον δεν μπορεί να την προχωρήσει κανείς. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Ντούρος. Κύριε Κυριακίδη, κάντε την ερώτησή σας και εσείς και να απαντήσει ο κύριος Ντούρος. Κυρία Αντιδήμαρχε, μας καλείτε να ψηφίσουμε μελέτες, τέτοιοι δημοπράτησης και όλα τα υπόλοιπα χωρίς να μας τα έχετε δώσει. Τι θέλετε, τι εννοείτε ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Δεν πιστεύω. Την γενική περιγραφή που μας κάνατε προφορικά. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Για άλλη μια φορά, έχετε 5 θέματα που αφορούν έγκριση μελέτης και αυτή τη φορά δεν έχετε φέρει καν τις μελέτες. Δεν έχετε φέρει τεχνική περιγραφή, δεν έχετε φέρει τις όποιες επιμετρήσεις υπάρχουν μέσα, δεν έχετε φέρει τίποτα. Τι εννοείτε θέλετε να ψηφίσουμε. Την καλή σας διάθεση να κάνετε έργο το οποίο θα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ξέρουν αυτοί. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, πότε άνοιξε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να υποβληθούν οι συγκεκριμένες μελέτες. Κύριε Ντούρο, έχετε το λόγο. Πριν ένα μήνα, πριν δυο μήνες, πριν ένα χρόνο, πότε. Το εφολόγιο υπάρχει. Κύριε Ντούρο, έχετε το λόγο. Το μεγάλο εφολόγιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Ντούρο, έχετε το λόγο. Πήγατε και καταλάβεις ακόμα να δεν γίνει. Λάκια κάτι τώρα μου φέρετε. Θεωρείς τον κόσμο ανόητους. Κύριε Μιχαηλίδη, παρακαλώ πολύ. Κύριε Ντούρο, έχετε το λόγο. Συνάδελφοι. Πρόγραμμα όπως έχει έχουμε μια πλήρη ετοιμότητα για μια οδοποιία εκτός οικισμών, για αγροτική οδοποιία, την οποία όλοι εδώ θα έχουμε λιμενικό συμβούλιο με πλήρεις μελέτες, την οποία πάλι και εκείνη την ψηφίσατε. Είναι στον κάτω Αγιάννη, μια οδοποιία 600.000 ευρώ. Στην προηγούμενη εβδομάδα όμως, τέτοιο το θέμα και για
σχεδιασμό και υποχωρή προτάσεων εντός των οικισμών. Και έτσι κινητοποιηθήκαμε αμέσως σε συνεργασία με τους προέδρους αλλά και με τις περιοχές που έχουμε καταγεγραμμένες ότι έχουν όντως πολύ έντονα προβλήματα, είτε αυτά αφορούν από το ρεύμα του στρώματος λόγω κατασκευής υποδομών άλλων του Δήμου ή από τα αποχαιρετικά συστήματα, όπου είναι πολύ έντονα προβλήματα, ή από τις βροχές και από τις έντονες καταπώνηση και σε πολλά σημεία από την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου, όπως Καλλιόραστος Γορώνου, έχουν παρουσιαστεί τεράστια προβλήματα τα οποία δεν μπορεί η δόμη της περιφέρειας και της Μακεδονίας να τα αποκαταστήσει. Έτσι λοιπόν, αφού δίνεται η ευκαιρία να υποβάλουμε προτάσεις, χωρίς να σημαίνει ότι όλες αυτές οι προτάσεις θα εγκριθούν και θα χρηματοδοτηθούν, αλλά εμείς έχουμε μια ευκαιρία. Κάποιες πιθανόν από αυτές να μπορέσουμε να τις εντάξουμε είτε σε πρώτο χρόνο είτε σε δεύτερο χρόνο. Εμείς το ορίζαμε σκόπιμο να στρέψουμε και να υπάρξουμε στην ευκαιρία, έστω και την τελευταία στιγμή, και έτσι σε έναν αγώνα λόγο με τους προέδρους, που ζητήσαμε να κάνουν άμεση καταγραφή με τους μηχανικούς της Εθνικής Υπηρεσίας που πήγανε και σήμερα ήταν έξω και μετρούσαν για να μπορέσουμε να έχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε στην επόμενη εβδομάδα να υποβάλουμε την πρόταση. Δεν έδωσε ότι η πρόταση όταν υποκριθεί θα εγκριθεί κιόλας, αλλά το πρώτο βήμα είναι να υποκριθεί η πρόταση. Το να εγκρίνουμε την έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρετε, σε όλα τα έργα κατηματοδοτούμενα, χρειάζεται να υπάρχει αυτό το πακέτο των προτάσεων, των εγκρίσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορά στην μελέτη, στην ομάδα έργου, στην έγκριση του δεσμού δημοκράτησης και στην ανάλυση της υποχρέωσης του Δήμου, αυτό το οποίο θα υλοποιήσει μέσα από την χρηματοδότηση του προγράμματος, να το συντηρεί εκ των υστέρων. Έτσι λοιπόν, απαντώντας στον κύριο Κυριακίδη, φτάνω και στην κυρία Ταρλαγιάννη με αυτό που ανέφερα τώρα, με το πακέτο των αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνονται όλες. Και τότε, όταν και εφόσον το καλό εγκριθούν κάποιες από αυτές τις προτάσεις που υποβάλλονται την επόμενη εβδομάδα, πάλι θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμός των όρων για θα έρθει η αποδοχή της χρηματοδότησης και ο καθορισμός των όρων του διαγωνισμού που θα πάει μετά και στην οικονομική επιτροπή για να βγήσουν αέρα στην οικονομική διαδικασία. Και για να απαντήσω και στην κυρία Αλβανίτη, σαφώς και το κομμάτι του δρόμου αυτό το οποίο ξέρω και εγώ έχει κληθεί υπόψη στην μελέτη. Άρα, μέχρι την έγκριση ή μη των προτάσεων που θα υποβάλουμε, δεν είναι σκόπιμο, παρότι υπάρχει πρόβλημα, να κάνουμε παρέμβαση με δικούς μας πόρους. Γιατί εμείς εδώ εντάσσουμε στις μελέτες αυτές τα πιο προβληματικά κομμάτια, ούτως ώστε έχοντας την εικόνα την πορεία σε σχέση με το πρόγραμμα όσα εγκριθούν ή ό,τι εγκριθεί από αυτό, να μην το χρηματοδοτήσουμε από πόρους του Δήμου. Ό,τι δεν εγκριθεί από τα ασφαλτικά τα οποία έχουν σε εξέλιξη σε διαγωνιστική διαδικασία γίνει αρκετά, θα τακτοποιηθούν από εκεί τα υπόλοιπα. Άρα δεν κρίνεται σκόπο να γίνει παρεμβάσεις. Μιλάω για όλο το δικό δίκτυο. Να μην κάνουμε διάλογο. Ωραία. Έχουν ληφθεί υπόψη αρκετοί δρόμοι στην Ρουλική Κοινότητα Γορών. Αυτή που είναι στην χειρότερη κατάσταση. Άρα, όσοι δεν συνεργηθούν ή αν δεν χρηματοδοτηθεί η Ρουλική Κοινότητα Γορίτερ, τότε θα πούμε να κάνουν παρεμβάσεις από τους δικούς μας χώρους. Κύριε Ταλαγιάννη. Πάντως, κύριε Τούρο, ένα συγχαρητήριο θα σας δώσω για την ψυχραιμία σας, που σας λέμε σε όλους τους τόνους ότι καλείτε να ψηφίσουμε ανύπαρκτες εισηγήσεις και εσείς απαντάτε τόση ώρα σαν να είναι όλα κανονικά, ενώ γνωρίζετε ότι δεν μας έχετε στείλει τίποτα. Οπότε, αυτή η αντιμετώπιση ψήφερα που μας απαντάτε, λες και είναι όλα καλά και εμείς είμαστε εξωγήινοι, ένα θέλει συγχαρητήρια από μένα τουλάχιστον. Δεύτερο, μας ζητάτε λευκή εξουσιοδότηση για όλα. Αυτό τουλάχιστον, συνομολογήστε το στο μικρόφωνο. Δεν μπορεί να λέτε τόση ώρα ότι ναι, θα γίνουν. Τι? Τίποτα δεν μας έχετε στείλει. Ούτε μελέτη, ούτε τέτοια δημοκράτηση, ούτε τίποτα. Η κοινική παραδοχή δε ότι είναι ανοιχτά τόσους μήνες
Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα ενώ δεν έχουμε ούτε μία γραμμή ούτε μία μελέτη. Αλήθεια. Πρέπει να προλάβουμε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά παρόλα αυτά, τα έργα του Σβορώνη που είναι τόσο καιρό χάλια, θα δούμε αν θα τα κάνουμε με δικούς μας πόρους, αν θα εγκριθεί ή όχι, να εγκριθεί τι. Που πρέπει να πάει την άλλη εβδομάδα και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο. Πόσοι δηλαδή, πόσο ποσοστό έχουμε να εγκριθούν. Και αν τρέχουν όλο αυτό τον καιρό και δεν θέλουμε να τα κάνουμε με τους δικούς μας πόρους, okay, γιατί δεν φροντίζουμε λίγο καλύτερα. Και γιατί έχουμε φτάσει την ημέρα που είπαμε να πάρουμε τα 3 εκατομμύρια δάνειο, ότι με αυτό θα κάνουμε βασικά τις οδοποιίες. Εν πάση περιπτώσει, από εμάς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτό. Κύριος, κύριε Γερατζίδου. Με κάλυψε σε όλα η κυρία Νταβαλιάνη. Αυτό που ήθελα μόνο να σχολιάσω και εγώ πραγματικά ήταν το πλήρης ετοιμότητα που είπε ο κύριος Δούρος. Να πω μόνο, αν είναι μεγάλη ανάγκη, νομίζω ότι το ξέρει ο κύριος Δούρος, να εντάξουν και έργα στη Χράνη. Στη Νέα Χράνη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το αποχητευτικό, νομίζω ότι το ξέρετε εκεί πέρα. Είναι έργο της ΔΕΛΙΑΚ, μας τη λέτε εκεί ότι είναι έργο της ΔΕΛΙΑΚ. Παρόλα αυτά, κοιτάξτε, λίγο κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνουν. Κύριος Κυριακίδης. Αντιλαμβάνεστε, κυρία Δημήμαρχε, ότι ουσιαστικά αποδέχεστε ότι δεν έχουμε τις μελέτες αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν ξέρω πώς θα περάσετε τις εγκρίσεις που χρειάζονται. Είτε υπερψηφιστεί είτε καταψηφιστεί το θέμα, είναι απολύτως ευάλωτο στα ζητήματα νομιμότητας. Για να ψηφιστεί λοιπόν από τον οποιονδήποτε παρόντα σήμερα εδώ, θα πρέπει να έχει λάβει γνώση της μελέτης στο σύνολό της. Θα πρέπει να έχουμε εικόνα για το τι θα κάνετε, πού θα το κάνετε και πώς θα βγουν τα κόστη με τις αντίστοιχες αντιμετρήσεις που θα υπάρχουν στα τεχνή δημοπράτηση. Τα έχετε λοιπόν αυτή τη στιγμή να μας τα δώσετε. Έστω αυτή τη στιγμή τα έχετε να μας τα δώσετε. Από εκεί και πέρα, είσαστε σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά είναι αρκετοί οι μήνες που έχει ανοίξει το πρόγραμμα. Γιατί δεν τα εντάξατε όλο αυτό το διάστημα. Και αμέσως μετά, παραδεχτήκατε ότι υπάρχουν προβλήματα που δημιουργηθήκαν από την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου στο οδικό δίκτυο. Δεν είναι υποχρεωμένος ο ανάλογος εργολάβος να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχει κάνει. Για ποιο λόγο θα πρέπει δηλαδή να αναλώσουμε χρήματα και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έπρεπε να πάνε αλλού σωστός, για να επισκευάσουμε τις ζημιές που έχει κάνει ένας εργολάβος κάνοντας ένα έργο. Ελπίζω να μην το εννοείτε αυτό που είπατε. Κύριε Τούρο, έχετε ένα λεπτό και μπαίνουμε στην ψήφιση του θέματος για τα θέματα όπως προανέφερα 9, 10, 11 και 12. Μάλλον δεν τα ακούτε όλα. Σας είπα ξεκάθαρα. Έχουμε πλήρη ετοιμότητα και έχουμε να καταθέσουμε υπηρεότητα και αρχείων χιλιάδων για την ουσιοπτική κοινότητα του Χάρου Αγίου Ιωάννου για την αγροτική οδοπία. Και μόνο αυτό θα έφτανε για να μην υποβάλλονται κάτι άλλο στο τοπικό πρόγραμμα λύτες. Αλλά θεωρήσαμε σκόπιμο. Φέρετε τα! Κάνετε διάλογο, συνάδελφοι! Τα έχουμε εγκρίνει πριν από 4 μήνες. Τι θα τα ξαναφέρουμε, τα εγκρίνουμε. Για τις μελέτες που λέτε σήμερα φαίνεται. Αυτά που θέλετε σήμερα να ψηφίσουμε. Συνάδελφοι, περνάμε στην ψήφιση του θέματος. Η κυρία Χαϊρατζίδου, ο άλλος δρόμος ανέφερε ότι καταψηφίει παρόν ο άλλος δρόμος. Ψηφίζει κάτι που. Ο κύριος Κυριακίδης και ο κύριος Πάκας κατά. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι το ψηφίζουν, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 13ο θέμα, έγκριση μελέτης και τεχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Κατεπίγουσες εργασίες στα σχολεία Δημοτικής Ενότητας Καθερίνης για την αποκατάσταση πλαβών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης έως 18ης Νοεμβρίου 2017». Ως εισήγηση, ομόφωνα το 13ο θέμα. 14ο θέμα, έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης ζημιών περιμετρικής οδού στο αγρόκτημα Ράγκης της τοπικής κοινότητας λόγου που προκλήθηκαν από Θεομηνία κατά το διάστημα 15ης έως 18ης Νοεμβρίου του 2017, αριθμός μελέτης 33 του 18. Ως εισήγηση, ομόφωνα. Για ποιο λόγο ομόφωνα. Όχι,
ρώτησε ο κύριος Κυριακίδης. Για ποιο λόγο να δώσουμε τα ρατήσια του τώρα. Κύριε Ντούρο. Προκειμένου να εκδηθεί ο Ρωτής. Είναι μόνο να εκδηθεί ο Αφέντερ. Ομόφωνα το θέμα. Ομόφωνα. Περνάμε στο 15ο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων. Έχουμε μία κλήρωση τακτικό και αναπληρωματικό μέλος. Okay. Κύριε Δηλώ. Θα ήθελα για να μην υπάρχει καμία υπομονία, επειδή ο κύριος έχει πάρει μετά τα κέλη. Λοιπόν, να συμπληρωθούν οι αριθμοί των μελετών. Είναι 110, το 18 που αφορά για το πιο προηγούμενο θέμα που αφορά την Εθνική Ενότητα Παραλίας, η μελέτη 111 το 18 που αφορά την περιέχνη της Δημοτική Ενότητα Έκρας, η μελέτη 112 το 18 που αφορά τη μελέτη της Διάθεσης Μπορεινού και αν θα πρέπει να καταλάβει την Κυριακή, τα ποσά ήταν λεπτομερή, το λεπτό, έτσι, και η μελέτη 113 το 18 που αφορά την Δημοτική Ενότητα Κατερίνα. Συνάδελφοι, στο 15ο θέμα, συγγνώμη. Σας παρακαλώ, μίλησε για μένα. Είμαστε στο 15ο θέμα, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, αριθμός μελέτης 16 του 2012. Καταγράφηκε στο μικρόφωνο μια φράση για το άτομο μου. Δεν τίθεται θέμα επιπροσωπικού. Είπα ότι μου αρέσει να καταγγέλλω. Επιπροσωπικού σας παρακαλώ. Ακούστε τι καταγράφηκε. Το λόγο επιπροσωπικού για μια δεύτερα. Γουστάρω τις φορές. Επί 30 δεύτερα. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν ξέρω αν νομίζετε ότι μου αρέσει να καταγγέλλω. Εγώ πάντως θα πω ότι εσάς σας αρέσει να τις κρίνετε τις μελέτες. Είπατε νούμερα, χωρίς να τις φέρετε. Σας προκαλώ λοιπόν ακόμα και τώρα. Ανεβείτε στον επάνω όρθο και φέρετε το. Είπατε 5 νούμερα μελετών, που σημαίνει ότι τις έχετε καταγεγραμμένες στο μητρό. Σας προκαλώ λοιπόν, ανεβείτε στον επάνω όρθο και φέρετε το. Έχει τελειώσει ο χρόνος, συνάδελφοι, αριθμός μελέτης 16 του 2012, τακτικό μέλος Ίτσιος Γεώργιος. Αναπληρωματικό μέλος Δαρδαγιάννη Αλεξάνδρου. Αριθμός μελέτης 33 του 2005. Του 2015, συγγνώμη. Τακτικό μέλος Γιουμίδης Αλέξανδρος. Αναπληρωματικό μέλος Αρβανίτη Μαρία. Ομόφωνα. Ομόφωνα το 15ο θέμα, 16ο θέμα και πληροφορικές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης. Όση εισήγηση, ερώτηση, κύριε Χαλατζίδου. Ναι, η απόφαση 136, σε ζω επειδή την πήραμε το πρωί, αλλά περιμένω και μια απάντηση. Γιατί επί του θέματος από την τοπική κοινότητα, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ένα ακόμα μέλος καταψήφισαν ένα πολύ απλό πράγμα απαγόρευσης στάθμευσης, γιατί υπάρχει ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Γιατί το καταψήφισε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κ. Τσίρκος, αυτό. Δεν μπορεί να έρχεται από την τοπική κοινότητα ο πρόεδρος να καταψηφίσει και να μην ξέρουμε τουλάχιστον ποιο πρόβλημα υπάρχει. Μια θέση υπάρχει προς τα σένα και το δημιουργείο. Εμείς ερχόμαστε την εισήγηση που έρχεται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο θα καταψηφίσει. Συνάδελφοι, να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Ομόφωνα. Ομόφωνα το 16ο θέμα. 17ο θέμα, έγκριση της αρρύθμιση 9 από 18 απόφασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης Δήμου Κατερίνης. Ως εισήγηση. Ομόφωνα το 17ο θέμα. 18ο θέμα, έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου στην 8η και τελευταία διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου REACT, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 20 και 21 Νοεμβρίου και εξισοδότηση του κυρίου Κατανά για τις απαραίτητες ενέργειες. Ως εισήγηση. Ερώτηση. Ήταν να πάμε εμείς την επόμενη φορά. Κύριε Παπαζιώβα. Ποτέ μία θέση δεν την αντιπολίτευση. Συνάδελφοι, ομόφωνα. Ομόφωνα το 18ο θέμα, 19ο θέμα. Κατά φυλακή συσπήρωση. Συνάδελφοι, 19ο θέμα, έγκριση παροχής
Πάτε μας μια ομόφωνα. Ομόφωνα το 19ο θέμα, το 20ο θέμα συνάδελφοι αποσύρεται, 21ο θέμα, εξέταση ένστασης και λήψη απόφασης και αιμονή EP στη μεαρίθμη 195 του 18 απόψη του ΣΟΥ. Ως εισήγηση. Ομόφωνα, ομόφωνα το 21ο, 22ο θέμα, λήψη απόφασης για έγκριση και παραλαφή του Α' σταδίου μελέτης σχεδίου μυστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης, στήμος Πιερίων Νομού Πιερία, καθώς... Σας παρακαλώ πολύ! Αν είναι δυνατόν τώρα! Αν είναι δυνατόν! Κυρία Πρέδρε, εφαρμόστε αυτό που λέω νομοθέτη! Μα τι κάνετε εδώ μέσα! Σας παρακαλώ! Καθώς και για λύση της σύμβασης με αποζημίωση του ανατόχου στο 10% της συμβατικής αμοιβής των υπολοιπόμενων για την ολοκλήρωση σταδίων. Ως τη εισήγηση. Ο λόγος στον κύριο Βουσνάκη. Ακούσατε την ερώτηση. Γι' αυτό οι μελέτες του συγγνώμη, κυρία μου. Γι' αυτό το λόγο ο Ντούρος δεν είναι πέντσου. Κύριε Μιχαηλίδη, έλεος πια. Ο έλεος είναι άλλου. Η αποσμίωση πρέπει να δοθεί στον μελετητή, διότι είχε υποβάλει το πρώτο στάδιο της μελέτης. Η λύση γίνεται γιατί μετά το καινούργιο νομοσχέδιο...